την αναστηλώστρια της σωματικής αυτοπεποίθησης αρένων. Ενώ τι ήταν? Πουτάνα ήταν, καλή. Μπουρδέλο είχε στη Φιλής, μεγάλο, ωραίο. Εμβάρο, εμβίλιο, ευσέξιο που λέτε. Πώς τώρα, τι. Το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό. Το Πασόκ αυτό είναι άλλο και ακροδεξιό. Πώς μπλέξαμε, Θεέ μου, με αυτόν τον βλάκα. Πώς μπλέξαμε, πού πήγανε. Πού πήγαν και το βρεβεύσαν. Ναι, ναι, πού πήγαν και το βρεβεύσαν. Για την παγκόσμια σκέψη. Για την παγκόσμια σχέση. Κάτσε. Κάτσε, γιατί που έχουμε αντίθεση. Οι ξένοι δεν μας υπολογίζουν καθόλου. Δεν μας υπολογίζουν οι ξένοι καθόλου. Δεν το βλέπεις καλά το παιδί με το μάτι το ακατοίκητο. Φαντάσου τώρα τι γίνεται και πίσω από αυτό το μάτι. Έτσι. Πού το δίνεις το βραβείο, ξένοι άνθρωποι. Αλλά έτσι είναι, τα ξένα χέρια είναι μαχαίρια. Απόψε θα τελειώσει ο Γιώργος. Πώς θα τελειώσει, μωρέ Γιώργος, εύκολα τελειώσει ο Γιώργος. Τώρα θα δεις εσύ, περίμενε. Τώρα εδώ. Ναι, να σου πω, έλα κάτω γρήγορα. Ποιο φωνάζει? Τον αδελφό μου. Δεν κοιμάται. Είναι σε ετοιμότητα. Δεν καταλαβαίνω. Κάτσε. Φέρτε πιο κοντά. Φέρτε. Ρε Θεοδωρή. Ούτε εσύ κοιμάσαι, ρε Θεοδωρή. Ωραία, τι έχουμε πάθει. Έτσι, εσύ πας στο ξύνα, κοιμάται αυτόν τον καιρό. Μέχρι να φύγει ο Γιώργος, είμαστε όλοι σε ετοιμότητα. Είπε θα φύγει. Είπε θα φύγει. Ναι. Είπε και η ΦΠΑ δεν θα βάλει και έβαλε. Είπε θα φύγει. Και νέα μέτρα είπε δεν θα πάρει και πήρε. Λοιπόν. Ναι. Plan B. Έχουμε πλάνο. Τι είναι το plan B, ρε παιδιά, πέστε και εμένα. Θα τον απαγάγουμε. Παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε? Πες Θεοδωρή το σχέδιο. Θα φτάσουμε με έναν τρόπο κοντά του. Ναι. Θα του ρίξω χλωροφόρμιο. Ναι. Όχι, μάλλον άστο. Θα του ρίξω ένα δακρυγόνο, ένα καπνογόνο. Από αυτά που ρίχνει αυτό στις πορείες. Έτσι, ναι. Θα το βάλουμε σε ένα τσουβάλι. Ναι. Και θα τον πάρουμε. Το χώσουμε στον πορτμπαγκάζ. Ναι, παιδιά, πότε θα γίνουν όλα αυτά? Πού θα γίνουν αυτά? Στην Ιπποκράτους. Πες το Θεοδωρή. Είναι και αυτή στο κόλπο. Είναι μέσα στο κόλπο. Δεν άκουσε να σου πει. Είδαμε στο οργάνωση. Όλο το σχέδιο πρώτα ακούστε. Εμείς υποτίθεται, ναι. Πάμε να το βραβεύσουμε. Ναι. Αυτός όταν ακούει για βραβείο τρελαίνεται. Γιατί ο βλάκας πάντα έχει μέσα του την πίστη ότι αξίζει, αλλά τον αδικούν οι άλλοι. Αγιά σου. Αγιά σου. Αγιά σου. Αγιά σου. Αγιά σου. Έχουμε νοικιάσει 40 Ιαπωνέζους που τους έχουμε ντύσει ήδη Επιτροπή Ανακήρυξης Διεθνούς Εμβέλειας Προσωπικότητων. Θα πάμε φυλακή, Παναγία μου, θα πάμε. Εκεί δεν πρόκειται να μας κόψουν και το ρεύμα τουλάχιστον. Έχει η φυλακή ρεύμα και να μην έχει το σπίτι. Έχουν πάει λοιπόν οι Ιαπωνέζοι ήδη στην Ιπποκράτους και έχουν παραδώσει επίσημο έγγραφο ότι το 75% των Ιαπωνέζων θεωρεί ότι το δημοψήφισμα που πρότεινε ο Παπανδρέου ορίμασε την ανθρωπότητα. Έτσι. Δεν, παιδιά, θα το πιστέψει. Καλέ, με 40 Ιαπωνέζους ντυμένους επιτροπή σου, λέει. Όχι μόνο θα το πιστέψει, αλλά επειδή είναι και κρυψίνους, δεν θα το πει και σε κανέναν και θα τους τη φέρει όλους από πίσω. Έχουμε νοικιάσει και βαν που θα παριστάνουν τα Ιαπωνικά κανάλια για απευθείας μετάδοση. Ναι. Θα έρθουν τρεις από το Πασόκ Περιστερίου, οι οποίοι θα παριστάνουν τους δημοσιογράφους της ΝΕΤ. Ναι, παιδιά, άμα δεν δείτε το Χασαπόπουλο του Μέγκα, θα καταλάβετε και τι γίνεται. Έχουν πάει ήδη οι Ιαπωνέζοι νοικιασμένοι στο Χασαπόπουλο και του έχουν δώσει μυστικά το θέμα της βράβευσης του Γιώργου για να το έχει αποκλειστικότητα. Και επειδή αυτός θέλει να εκδικηθεί τον αναγνωστάκι που την έχει και την παίρνει κάθε τόσο, θα το πει. Ούτε αυτός θα το πει μέχρι την τελευταία ώρα. Καλά, αυτά θα γίνουν μπροστά στις κάμερες. Δύο ώρες νωρίτερα έχουμε πει να κάνουμε πρόβα, αλλά δεν θέλουμε κανέναν άλλον μέσα. Μόνον αυτός και οι Ιαπωνέζοι. Και το έχει δεχτεί. Και του είπαμε ότι ο Ιαπωνέζος πρωθυπουργός δήλωσε ότι ο καταλληλότερος του Γιώργου Παπανδρέου για την Ελλάδα είναι μόνον ο Γιώργος Παπανδρέου. Έτσι. Κατάλαβες. Το τσουβαλιάζουμε, το χώνουμε σε ένα μεγάλο κουτί που είναι για μηχανήματα και τον πάμε σε μια αποθήκη. Δεν μπορούμε να πάρουμε και τον Πετσάλνικο μαζί.
Χρυσούλα, σταμάτα, σου λέω. Εδώ έχει έρθει ο ξάδερφος. Ο αδερφός εδώ να κάνει οργάνωση. Για να χαλιά. Μην είμαστε. Λέγε, ώρα μου. Πες την αλήθεια. Πες του χαλή την αλήθεια, Θοδωρή. Πού την αλήθεια. Πού θα το πάμε. Δεν θα τον πάμε σε αποθήκη. Ναι. Πού θα το πάτε. Στο Δαφνί θα τον πάμε. Και τι θα κάνουμε. Και θα τον αφήσουμε. Στο Δαφνί, ρε παιδιά. Ναι, ναι, στο Δαφνί, στο Δαφνί. Στο Δαφνί. Ξέρεις στο Δαφνί πόσοι άνθρωποι είναι που φωνάζουν είμαι πρωθυπουργός, είμαι πρωθυπουργός. Γεμάτο. Γεμίζει ο τόπος. Κάνουν αυτόν. Θα αρχίσει να φωνάζει. Είμαι πρωθυπουργός, είμαι πρωθυπουργός. Το κρατήσανε, τελείωσε. Πέσεσαι. Καλή και οι γιατροί είναι μέσα στον κόλπο. Ναι. Οι γιατροί είναι από το Πασόκ Χαϊδαρίου. Θα βγάλουν γρήγορα τη διάγνωση, θα ναι. τον κρατήσουν τρεις μήνες για εξετάσεις, γίνονται οι εκλογές, του δίνουμε εξιτήριο, παίρνει το σόι του και φεύγει. Ναι. Και μετά ποιος είναι αρχηγός. Ο Βενιζέλος, ο Λοβέρδος, θα δούμε. Ο Άδωνης, το Πασόκ δεν τον έκανε υπουργό. Ο Γιώργος δεν τον έκανε. Ο Άδωνης θα εκπροσωπήσει και την εθνική συνεννόηση. Ή το φτύνεις, το παλικάρι. Το καθαρίζω, καλέ χάλια. Κι αν ο Γιώργος δεν θέλει να φύγει από την Ελλάδα. Όλα τα έχουμε σκεφτεί. Τι. Θα τον βάλουμε να κάνει συνδέσεις. Θα συνδέει το ρεύμα που κόβει το Πασόκ στα σπίτια των φτωχών. Εγώ το σκέφτηκα αυτό. Συγχαρητήρια. Τι συγχαρητήρια. Γιατί δεν είναι στην αλήθεια. Θα τον βάλουμε αμέσως. Επανασυνδέσει ο Γιωργάκης. Ναι. Είπα να συνδέσει ο Γιωργάκης. Γιατί σκέφτηκα να το ξαναδώσω άλλη μια ευκαιρία. Πφου. Θα πηγαίνει στα σπίτια να συνδέει το ρεύμα του κόσμου. Είπα να συνδέσει ο Γιωργάκης. Να ξαναγνωρίσει τον κόσμο, να καταλάβει τι συμφορές έφερε, να καταλάβει τι κακό έκανε στον κόσμο, πας τι ξαναγίνει σοσιαλιστής και όχι αυτό το φιλόκρο δεξιό δίθεν πατριωτικό Πασόκ. Να καταλάβει ότι πατριώτης είναι αυτός που του κόβει το ρεύμα. Του κόβεις τη ζωή και δεν σε έχει αρπάξει ακόμα από το λαιμό να σε πνίξει. Αυτό να καταλάβει. Δεν κάνουμε απαγωγή. Δεν κάνουμε απαγωγή. Το ξεκαθαρίζω. Του δίνουμε άλλη μια ευκαιρία. Δώσ' του άλλη μια ευκαιρία. Δώσ' του να ξαναγίνει πάλι σοσιαλιστής. Μα πατσέλνικος. Άντε πάλι. Μα τι να πω. Ξημερώνει και βραδιάζει, πάντα στον ίδιο το σκοπό. Φέρτε μου να πιω το ακριβότερο, πιω το εγώ πληρώνω, το Γιώργο πάντα πω. Φέρτε μου να πιω το ακριβότερο, πιω το εγώ πληρώνω, το Γιώργο πάντα πω. Το Θοδωρής Αφερίδης ήρθε χωρίς πρόβα κατευθείαν και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Θοδωρή μου, ετοιμάζεσαι για πρόβα. Τι πρόβα έχεις? Με την Γογό την Πρέπου. Κάνουμε το σχέση ζωής του Μπέρναντ Σλέιτ στο θέατρο Βρετάνια. Άντε. Γι' αυτό και το τρακ δικαιωμένο Θοδωρής Αφερίδης. Όλοι! Τι άλλο. Το ταλέντι στα βελνιάρι να σάω να παραμιλώ. Μη με κατακρίνεις, μη με παίρνεις για τρελό, εγώ πληρώνω τον Γιώργο πάντα πω. Το Πασόκ μου συνεφιάζει, πέφτουν οι άρχικοι βροχοί.